Εμείς υποστηρίζουμε την αντισυνταγματικότητα κάτω από ένα γενικό πλαίσιο. Με βάση και την εμπειρία μέχρι τώρα, αλλά και με βάση το σημερινό νομοσχέδιο, το οποίο δημιουργεί ανεξέλεκτες καταστάσεις, πλήρη ασυδοσία και καταργεί αυτό που λέει το Σύνταγμα, θα πω και παρακάτω βέβαια, ότι προστατεύεται το απόρριτο των επικοινωνιών. Με ορισμένα σχόλια για να καταλαβαίνει ο κόσμος, δηλαδή, που μας βλέπει τώρα. Το Σύνταγμα έχει κάποιες διατυπώσεις, οι οποίες είναι καλές γενικά. Τι λέει? Ότι προστατεύεται, είναι απόλυτη προστασία στο δικαίωμα του απορρίτου των επικοινωνιών. Αυτό δεν λέει. Έχει όμως και συνέχεια. Όπως και όλοι οι νόμοι, όλο το Σύνταγμα έχει και συνέχεια. Παραδείγματος χάρη, λέει, η παιδεία παρέχεται δημόσια και δωρεάν. Το πιο σύντομο ανέκδοτο που μπορεί να υπάρχει. Διατύπωση του Συντάγματος είναι. Υπάρχει στην πράξη. Αυτά υπονομεύονται ακριβώς με τις επόμενες διατυπώσεις που λέει οι δικαστικές αρχές κλπ. Δεν δεσμεύονται για την προστασία του απορρίτου όταν πρόκειται για θέματα εθνικής ασφάλειας, τα οποία δεν καθορίζονται. Ποια είναι τα θέματα της εθνικής ασφάλειας και για εγκλήματα, μεταξύ των οποίων και η τρομοκρατία. Επομένως, ενώ η γενική έννοια είναι θετική, στην πράξη υπονομεύεται. Και πώς υπονομεύεται, να καταλαβαίνει και ο κόσμος, δηλαδή. Ποιος τους κάνει τους νόμους τους εφαρμοστικούς? Η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Έτσι δεν είναι? Με τι κριτήριο? Με κριτήριο τη δικιά της στην πολιτική και φυσικά και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Για να μην ξεχνιόμαστε, που υπερτερεί το εθνικό δικαίωμα, όπως έχετε ψηφίσει όλοι πλην ΚΚΕ. Επομένως, για αυτούς τους λόγους, καταρχήν, και θα πω και για άλλους ακόμα λόγους. Τι λέει, γιατί έχει σημασία κατά τη γνώμη μας, τα έχουμε πει 100 φορές, αλλά η επανάληψη είναι η μύτη της μαθήσεως. Στο άρθρο 28 κατοχυρώνεται η υπεροχή του ευρωπαϊκού δικαίου, άρα κανένας δεν μπορεί να δει αποσπασματικά σε εθνικό επίπεδο μόνο το τι συμβαίνει με τις μυστικές υπηρεσίες και με πάρα πολλά άλλα πράγματα. Λέει βέβαια η Ευρωπαϊκή Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ότι στα θέματα εθνικής ασφάλειας τα καθορίζει κάθε κράτος ξεχωριστά. Έτσι δεν είναι? Αυτό λέει. Λέει όμως και άλλα παρακάτω. Και αυτή την έχετε ενσωματώσει και υποχρεώστε να την εφαρμόσετε, αφού έχετε συμφωνήσει. Λέει και για λόγους εσωτερικής ασφάλειας. Τι σημαίνει εσωτερική ασφάλεια? Έχει τα πάντα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας. Που σημαίνει ότι είναι για την υπονόμευση οποιοδήποτε αμφισβητεί την κυρίαρχη πολιτική και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά και των χωρών μελών από τις κυβερνήσεις. Και μάλιστα, θα το ξαναπώ, λέει τρομοκρατία. Και ο νόμος λέει τρομοκρατία. Ποια είναι η τρομοκρατία όμως, την προσδιορίσουμε? Εμείς τα έχουμε ξεκάθαρα αυτά από τότε που υπάρχει το κομμουνιστικό κίνημα. Αλλά όμως λέει ότι αυτοί που τρέφουν την τρομοκρατία είναι πέρα από Ισλάμ, από ακροδεξίες οργανώσεις, είναι και ακροαριστερές, οι οποίες τι ζητάνε? Δωρεάν παιδεία, οι οποίες ζητάνε κοινωνική δικαιοσύνη, οι οποίες δηλαδή... Αυτά, να σας τα διαβάσω. Ακούσατε τι είπα? Ελάτε, ότι αυτά τα ζητήματα της τρομοκρατίας, της ατομικής, εμείς τα έχουμε ξεκαθαρίσει από τότε που υπάρχει κομμουνιστικό κίνημα. Ο Λένιν καταδίκασε τον αδερφό του για απόπειρα δολοφονίας του Τσάρου. Για να σας το πω και έτσι δηλαδή. Γιατί ορισμένοι δεν μπορεί να μην το ξέρουν. Αυτά δεν αφορούν αυτά. Όταν λέει λοιπόν ότι αυτοί που θρέφουν την τρομοκρατία, την αριστερή, ριζοσπαστική, είναι αυτοί που αμφισβητούν τη μεγάλη αδικία που υπάρχει στον κόσμο. Ο πλούτος σε λίγα χέρια, η φτώχεια σε πολλά. Ότι αμφισβητούν τις κοινωνικές πολιτικές. Ζητάνε δημόσια δωρεάν παιδεία κλπ. Ότι αμφισβητούν τις ιδιωτικοποιήσεις και λένε ότι το νερό κλπ. Είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να παρέχεται δημόσια και δωρεάν. Αυτοί είναι που θρέφουν την τρομοκρατία. Ποιος σημαδεύει? Σημαδεύει τους πραγματικούς εχθρούς. Για τους τρομοκράτες δεν τους φοβάται. Μια χαρά κάνουν τη δουλειά τους, άμα θέλουν να σου το πω κιόλας. Και δίνουν και αφορμές για την καταστολή του ίδιου του λαϊκού κινήματος. Αυτά λοιπόν είναι ενσωματωμένα και μπορεί αυτά να μην μπορούν να περάσουν ή στη χώρα μας ή αλλού λόγω της λαϊκής αντίδρασης, αλλά είναι χρήσιμα εργαλεία όταν αρχίσει ο λαός και διεκδικεί διαφορετικά πράγματα.
Αυτά τα λέω λοιπόν για να ξέρει ο κόσμος. Και στο τέλος να ξέρει ότι είναι συνταγματικό ή αντισυνταγματικό το αποφασίζουν 151. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Άρα, τι νόημα έχει πολλές φορές αυτή η συζήτηση? Μόνο για να ενημερώνουμε τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος. Εμείς λέμε ότι είναι αντισυνταγματικό από αυτή την άποψη, ότι στην πραγματικότητα υπονομεύει αυτή τη διακήρυξη και οι νόμοι όλοι που ήταν και που είναι τώρα, και άλλωστε θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά.